Να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ένα εκτενές απόσπασμα των τοποθετήσεων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Αντώνη Σαμαρά μετά τις συνομιλίες που είχαν το μεσημέρι. Η νέα κυπριακή κυβέρνηση προφανώς, ασφαλώς, δεν έχει κάποιο μαγικό ραντί. Το κατά πόσον η τρέχουσα συγκυρία θα αξιοποιηθεί κατάλληλα εξαρτάται από τη στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Ελπίζω η άλλη πλευρά να επιδείξει αυτή τη διάθεση, ώστε αυτή η πίστοση χρόνου που οπωσδήποτε πρέπει να δοθεί στον νέο πρόεδρο να αξιοποιηθεί, προκειμένου να διαμορφώσει και ο πρόεδρος τις προτάσεις του για την διεξαγωγή αποτελεσματικών, ουσιαστικών δηλαδή, διαπραγματεύσεων, πάντα επί τη βάση των ΗΕ και της ιδιότητας της Κύπρου ως μέλους των ΗΕ, ως κράτους μέλους των ΗΕ. Κοινή μας επιθυμία είναι να ενισχυθεί αυτός ο συντονισμός των δύο χωρών μας, στο πλαίσιο άλλωστε μιας συναντήληψης που χαρακτηρίζει τις θέσεις μας. Έχουμε με την Κύπρο αδερφική σχέση, αυτό δεν πρέπει κανένας να το ξεχνάει, να το παραγνωρίζει. Και ύστερα θέλω και κάτι άλλο να πω, ότι δεν πρέπει κανείς να παραγνωρίζει το γεγονός και πρέπει αντίθετα να το υπενθυμίζουμε ότι η Κύπρος είναι ο τέταρτος εμπορικός εταίρος της Ελλάδος. Οι ελληνικές εξαγωγές ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο στην Κύπρο. Οι ελληνικές επενδύσεις στην Κύπρο αποτελούν το 27% του συνόλου των ελληνικών επενδύσεων σε άλλες χώρες και το 71% όλων των επενδύσεων στην Ευρωζώνη. Και δεν πρέπει επίσης να διαφεύγει της προσοχής μας ότι μετά την κρίση στην Ελλάδα η κυπριακή αγορά προσέφερε επαγγελματικές ευκαιρίες σε πολλούς συμπατριώτες μας. Συνεπώς, οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο αφορούν άμεσα και την Ελλάδα και είμαι πεπισμένος ότι θα ευοδοθούν σύντομα οι προσπάθειες του Προέδρου για τη διασφάλιση επαρκούς και με τους καλύτερους δυνατούς όρους χρηματοδότησης της κυπριακής οικονομίας. Και θέλω να διαβιβάσω και δημόσια την ευγνωμοσύνη του κυπριακού ελληνισμού για τη μέχρι σήμερα διαχρονική συμπαράσταση της Ελλάδας, για την προσφορά αίματος και θυσιών προκειμένου να διασφαλιστεί η κυπριακή κυριαρχία και να διασωθεί η κυπριακή δημοκρατία, ενώ δεν μπορεί ποτέ να παραγνωρίσουμε την απλόχερη φιλοξενία στους πρόσφυγες σε Κύπρου το 1974, στην προσφορά επαγγελματικής στέγης, αλλά ιδιαίτερα και την πιο κρίσιμη ώρα, την ώρα που ζητούσαμε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγάλη συμπαράσταση και βοήθεια της κυβέρνησης, του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας και γενικότερα την κοινή προσπάθεια που στέφθη με επιτυχία. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί μέσα από τον διάλογο διαφάνει ότι αυτοί οι δεσμοί θέλουμε και επιμένουμε και μένουμε να συνεχίσουν. Και είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε εκείνα τα μέτρα σαν Κύπρος που θα δώσουν και ίσχυση στο κράτος και ενίσχυση στις σχέσεις μέσα από την συνεννόηση που όπως έχω ήδη πει είναι πια το βασικό κριτήριο και συστατικό στις σχέσεις των δύο χωρών μας. Σίγουρα ο ελληνισμός πέρνα κρίση, αλλά περάσαμε και δυσκολότερα και σταθήκαμε όρθιοι και ξαναβιώσαμε και την περηφάνεια και την όποια τροφή σε αξιοπρέπεια μας. Η μεγαλύτερη καταστροφή του 1974 μετετράπη σε ένα οικονομικό θαύμα, γιατί έχουμε πείσμα ή αν θέλετε έχουμε το ελληνικό πείσμα και την αποφασιστικότητα που διακρίνει όλους μας.